Μέχρι να το ψάξω δεν ήξερα ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο έννοιων. Σύμφωνα λοιπόν με το Wiki λεξικό, ο Ελληνάρας είναι αυτός που έχει έντονα τα στοιχεία του εθνικιστή και της πατρίδας. Εν αντιθέσει, ο Ελληναράς είναι χαρακτηρισμός συνήθως αρνητικός, περιγράφει μια καρικατούρα του νεοέλληνα. Ο δεκάλογος του Ελληναρά λοιπόν. Και τώρα περνάμε στα δύσκολα. Θρησκεία. Τι να αναφέρω και τι να αφήσω. Εδώ θα αναφέρω τη δική μου άποψη. Είμαι ένας άνθρωπος που γενικά πιστεύει ότι οι ιδεολογίες δεν έχουν εφαρμοστεί στο ιδανικό τους. Όπως έχει γίνει μέχρι σχεδόν όλες τις ιδεολογίες μέχρι τώρα. Οι θρησκείες, μερικοί διατείνονται ότι δεν είναι ιδεολογίες. Αλλά αν τις αντιμετωπίσουμε έτσι, δεν έχουν καμία διαφορά. Η Ορθοδοξία στην Ελλάδα έχει παίξει τόσο μεγάλο ρόλο, έχει πλάσει τόσες συνειδήσεις που είναι σίγουρα ένα κομμάτι που μας κρατάει πάρα πολύ πίσω. Βλέπετε, κάθε φορά που είναι να γίνει κάτι που είναι σχετικό με την Εκκλησία, η Εκκλησία ενίσταται. Βγαίνει και παίρνει άποψη. Ένα κλασικό παράδειγμα που θα σας πω ήταν με το γάμο των ομοφιλοφίλων. Το οποίο εμένα μου έκανε εντύπωση, γιατί ένας παπάς να βγει να μιλήσει για αυτό το θέμα. Τι τον αφορά, τι θέλει να μας πει η Εκκλησία σε αυτό το πράγμα. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Αν είχαμε θέμα δηλαδή για την πυρηνική φυσική, θα έβγαινε να μιλήσει ένας παπάς χωρίς να είναι φυσικός. Ο κλήρος σιγά σιγά που εισέρχεται στην Ελλάδα είναι πιο νέος, οπότε ίσως να υπάρξει ένα καλύτερο μέλλον. Δεν είμαι από αυτούς που λένε να καταργήσουμε τις θρησκείες. Μάλλον δεν είμαι από αυτούς που λέει που δεν σέβεται τον άλλον. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει αυτό που θέλει από τη στιγμή που σέβεται και τον άλλον. Ναι, εκεί που έχω καταλήξει γενικά είναι ότι για μένα οι θρησκείες απλά μας έχουν δείξει όλους αυτούς τους αιώνες ότι τελικά δεν κάνουν καλό. Οπότε εμείς να προσπαθούσαμε κάποια στιγμή να δούμε τον κόσμο με μια λογική και να τον κατανοήσουμε και να δούμε αν μπορούμε να συνυπάρξουμε με ηθικούς κανόνες που θα τους σεβόμαστε, όχι επειδή μας το επέβαλε μια θρησκεία. Εδώ καταργώ το αν δεν υπήρχαν θρησκείες θα υπήρχε χάος, αλλά γιατί μπορούμε και μόνοι μας σαν άνθρωποι να δεχτούμε τη διαφορετικότητα του άλλου. Γυρνάω λοιπόν, γάμος ομοφιλοφίλων και χαμός. Τα κανάλια καλούσαν τους παπάδες για ένα λόγο που εγώ δεν κατάλαβα ποτέ. Έχουμε τους ηγέτες που μας αξίζουν, γιατί πολλοί ηγέτες που περάσανε λένε, έχουν πει μεγάλες παραλαπίπες. Γενικά οι ηγέτες στην Ελλάδα, άμα δείτε, το μοναδικό που κάνουν είναι να αερολογούν. Άμα δείτε αυτή τη στιγμή μια συνέντευξη του Ιερώνυμου, ο άνθρωπος αερολογεί ακατάπαυστα. Συγγνώμη που το λέω, αερολογεί ακατάπαυστα. Αυτό το κάνουν και οι πολιτικοί μας. Δηλαδή, τους ρωτάς κάτι και δεν σου απαντάνε. Τουλάχιστον όχι όλοι. Δεν θέλω όμως να μείνω τόσο πολύ σε πρόσωπα. Άμα το πάμε τώρα σε επισκόπους, δεν συμμαζεύεται, έχουμε παραδείγματα, άντε γεια. Απλά από αυτό και μόνο, το ότι βγαίνουν άνθρωποι της Εκκλησίας οι οποίοι δεν έχουν ουσιαστικό λόγο. Ναι, αυτό το υπογράφω. Δεν έχουν ουσιαστικό λόγο. Δεν σου λένε κάτι. Αυτό και από μόνο το δείχνει ότι τι φάση, ας πούμε. Δηλαδή, δεν έχουμε θρησκεία στην Ελλάδα.
και καφιόμαστε τόσο ότι είμαστε Ορθόδοξοι Έλληνες, ας πούμε. Ούτε θα πάω τώρα σε... Αυτό μπορούμε να το αναλύουμε ώρες. Εγώ δεν θέλω να μείνω σε αυτό. Θέλω να δείξω ότι η Εκκλησία μας κρατάει πίσω. Πρώτα απ' όλα έχει διαμορφώσει συνειδήσεις στη χώρα. Έτσι, έχουν περάσει πολλά πράγματα λόγω της Εκκλησίας στην νοοτροπία μας. Επίσης, να θυμάστε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι τα πιο ισχυρά κράτη αυτή τη στιγμή στον κόσμο δεν υποστηρίζουν τη θρησκεία. Η μοναδική εξαίρεση αυτό είναι η Αμερική. Φυσικά, εμείς, σαν δυτική, αυτό το λέω συνέχεια, έχουμε κάνει πολλά. Ένα από τα λάθη μας είναι ότι έχουμε ακολουθήσει την Αμερική σε πάρα πολλά πράγματα. Αντί να ακολουθήσουμε λίγο την Ευρώπη που πάντα η Ευρώπη έβαζε τις βάσεις, εμείς ακολουθούμε την Αμερική. Η Εκκλησία λοιπόν δεν εξυγχρονίζεται, δεν προχωράει, δεν θέλει να ακούσει το ποίμνιο πλέον. Αυτή την εντύπωση έχω. Δεν νομίζω ότι και εμείς, νομίζω ότι κατά συνήθεια πλέον πολλοί κόσμος απλά στρέφεται στην Ορθοδοξία και την υποστηρίζει με στένος. Γιατί έχουμε συνδέσει την Ελλάδα με τη θρησκεία και όλα συνδέονται κάπως και δεν θα σας το πάω μόνο στο ακραίο του. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλά μέλη της Εκκλησίας που βγαίνουν κατά καιρούς, λένε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μεγάλες μορφές, αλλά δεν κάνει και κανένας τίποτα γι' αυτό. Πώς περιμένετε λοιπόν, πώς γίνεται η Εκκλησία να θέλετε τους ανθρώπους στους κόλπους της? Έχει χάσει το νόημα. Ισχύει αυτό που σας έλεγα με τις ιδεολογίες. Έχει χαθεί λίγο το νόημα με τη θρησκεία. Ένα πράγμα που μου έχει κάνει εντύπωση εδώ είναι ότι όταν η Εκκλησία δεν μπορεί να συντηρήσει τον ναό, τον πουλάει. Στην Ελλάδα έχουμε ναούς χτισμένους, εγκαταλελειμμένους και δεν τους κρατάμε εκεί για να πηγαίνουμε μια φορά το χρόνο να κάνουμε Θεία Λειτουργία, ας πούμε, προς τιμή του Αγίου. Είναι ωραία αυτά, δεν λέω ότι δεν είναι ωραία. Είναι μέρος της παράδοσής μας. Εγώ αυτό το εκτιμώ και το σέβομαι. Και είπαμε, δεν είμαι από τους ανθρώπους, αλλά να ανοίξουμε λίγο τα μάτια μας και να ανοίξουν και οι ίδιοι τα μάτια τους. Δεν να τα ανοίξουμε μόνο εμείς. Όταν βλέπω ότι πάει κόσμος, ας πούμε, έχουμε διαμάχες με θεατρικά, με γάμους ομοφυλοφίλων και έχω βαρεθεί να ακούω αυτή δεν είναι αυτή. Δεν είναι αυτή τη. Είναι από αίρεση, είναι και από αίρεση και είναι και από αίρεση. Όταν κάνετε ένα καλό ξεκαθάρισμα εκεί στην Εκκλησία. Δεν θα το πάω τώρα στο ότι περιουσία έχει η Εκκλησία. Αυτά δεν περίμενα. ΑΕ είναι και η Εκκλησία. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά αυτό για μένα πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να παγκιστορθούμε και από την Εκκλησία ή να εξυγχρονιστεί η Εκκλησία. Ένα από τα δύο πρέπει να γίνει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πόσοι από εσάς τώρα που βλέπετε δεν έχετε πάει σε ιδιώτη γιατρό έξω να πληρώσετε επίσκεψη ή σε κλινική? Ας αναλογιστούμε λίγο τι λεφτά δίνουμε έξω. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι γιατρούς που πληρώνονται από τους φόρους σας πληρώνεται ξανά από εσάς. Το σύστημα υγείας της Ελλάδας είναι μη λειτουργικό. Είναι καλό, αλλά είναι μη λειτουργικό. Δεν έχουμε καλά νοσοκομεία. Οι γιατροί πληρώνονται με λίγα λεφτά, ενώ κάνουν δύσκολη δουλειά. Και έχουμε το γεγονός ότι πολλοί κόσμος με το που ανεβάσει λίγο πυρετό πάει στα επίγοντα. Και κάθεσε περιμένεις με τις ώρες για αυτό το λόγο. Θα σας πω ότι η υγεία και η παιδεία για μένα είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να σου δίνει το κράτος. Μας αρέσει να καφιόμαστε ότι έχουμε καλούς γιατρούς, ότι έχουν πετύχει στο εξωτερικό. Αλλά εγώ αυτό που έχω συνειδητοποιήσει είναι ότι τρομοκρατούν τον κόσμο πάρα πολύ απλά. Πάρα πολύ απλά. Και είμαστε ένας λαός που έχει μάθει πάρα πολύ. Δηλαδή το έχουμε το τεπονάκι, ας πούμε.
Έκανα τοποθέτηση προϊόντος γαμώ του. Έχουμε τέλος πάντων αυτά τα ασπιρίνες και αυτά τα έχουμε έτσι. Λογικά θα το διαβάσατε οι περισσότεροι ότι είμαστε πρώτοι σε κεσαρικές. Δεν θυμάμαι αν είναι στην Ευρώπη λογικά θα είμαστε. Καλά είμαστε παγκόσμιο επίπεδο, δεν το είμαστε αξί της μοίρας μας. Αυτό δείχνει πόσο πολύ μας κατευθύνουν οι Έλληνες γιατροί. Η ελληνική υγεία. Είμαστε πολύ, με αυτό το κομμάτι είμαστε, μην πάθουμε κάτι κατευθείαν αού και φοβόμαστε εύκολα. Αυτό όχι απλά πρέπει να εξελιχθούμε. Εδώ μιλάμε πρέπει να κάνουμε στροφή πολλές μοίρες. Δηλαδή να χτίσουμε καλά νοσοκομεία, να πληρώνονται οι γιατροί όσο πρέπει. Δεν θα το πάω τώρα. Καλά, τα φακελάκια πρέπει να σταματήσουν, δεν το συζητώ. Επίσης πρέπει να σταματήσει ο συνομπισμός από κάποιους γιατρούς που θεωρούν ότι είναι top. Φίλε, άμα είσαι top, μάθε να είσαι και σωστός επαγγελματίας. Αλλά αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι συνεχίζουμε να δίνουμε σε ιδιώτες και επιτρέπουμε να υπάρχουν ιδιωτικά ιατρία. Ιδιωτικά μικροβιολογικά, κλινικές. Α, στην κλινική πες, πάει και έρχεται. Αλλά γιατί αυτό το πράγμα? Τα λεφτά που δίνονται, που πολλές φορές είναι μαύρα σε ένα γιατρό, θα μπορούσαν να είχαν πάει στην υγεία. Για όλους. Γιατί λοιπόν πηγαίνεις εσύ απλά για να σου γράφει ο γιατρός φάρμακα και να σκάσεις το 50 έτσι? Άμα δηλαδή κάτσω και κάνω μια πρόχειρη έρευνα το τι γίνεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και το τι κόσμος πάει σε ιδιωτικά ιατρία, με αυτά τα λεφτά ρε παιδιά, εννοείται ότι χτίζαμε μια καλύτερη υγεία. Μετά γιατί γκρινιάζεται για υγεία? Βάλε και τη φοροδιαφυγή μετά και από τους ίδιους γιατρούς που πληρώνεται ας πούμε ιδιωτικά. Δεν θέλει πολύ μυαλό. Απλά πράγματα, παιδιά. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε κάποια μεγάλα αρνητικά που έχουμε χτίσει όλο αυτό το διάστημα. Και να σταματήσουμε να παίρνουμε χαπάκια βέρτα. Σας το λέω. Είναι δύσκολο αυτό που λέω, αλλά πρέπει να το δεχτούμε. Μην παίρνετε ότι χάπια, ρε παιδιά, σας πασάρουν. Δηλαδή, κρίμα είναι. Κρίμα. Και έχουν βάλει και γιατροί σε αυτό το χεράκι τους. Δεν υπάρχουν γιατροί που σου δίνουν συγκεκριμένα φάρμακα γιατί παίρνουν μίζα. Δουλευόμαστε τώρα. Αυτά είναι γνωστά. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η υγεία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό αγαθό. Και πρέπει να σεβαστούμε και εμείς οι ίδιοι ότι μην πηγαίνουμε στα νοσοκομεία με το παραμικρό. Αλλά από αυτό πρέπει να χτίσει και το σύστημα πιο πριν. Έτσι. Και εμένα μου κάνει εντύπωση που σήμερα, ας πούμε, θα πω είναι ότι τα ιδιωτικά ιατρία κερδίζουν έδαφος. Γιατί πλέον δεν μπορείς να κλείσεις ραντεβού. Μετά έχουμε το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς τους γιατρούς στείλουν ραντεβού στα νοσοκομεία για να πάνε οι πελάτες που πληρώνουν από πίσω. Όχι ρε παιδιά, τι είναι αυτά. Διαφθορά είναι αυτό, έτσι. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Ας βρούμε ένα άλλο σύστημα να κάνουμε. Δεν ξέρω, κάτι ότι καταλαβαίνετε. Αυτό είναι διαφθορά. Πλέον γι' αυτό λέω ότι πρέπει να δούμε κάποια πράγματα με κοινωνική συνοχή. Να αμείβονται καλά οι γιατροί, αλλά να μην μου θέλουν και το ιατριάκι τους να βγάζουν τα λεφτά και μετά να κλέγονται. Για να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος, το πόσο ρε παιδί μου το σύστημα παιδείας μας είναι λάθος, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχει καταντήσει αυτά τα 12 χρόνια, αν όχι τα 12, αν όχι τα ανοίξη του δημοτικού, τα 6 γυμνάσιο λύκειο, έχουν καταντήσει ένας αγώνας θρόμου στις Πανελλήνιες. Εγώ αυτό που θυμάμαι προσωπικά σαν άνθρωπος, που νομίζω ότι με ενδιαφέρε αρκετά το να διαβάζω, το να μαθαίνω, αυτό που μου έχει μείνει από το σχολείο και μου έχει μείνει και σε πολλά πράγματα στη ζωή μου, μου έχει μείνει και όταν δίναμε αγγλικά και στο σχολείο και στην οδήγηση, ήταν να πάω να δώσω εξετάσεις για να περάσω κάπου. Αυτό. Όλα ένας αγώνας δρόμου, όχι για να μάθεις. Ευτυχώς που έχουμε τα πανεπιστήμια και λόγω της ελευθερίας τελικά που έχουμε στο πανεπιστήμιο αντιλαμβανόμαστε, εκεί αρχίζει λίγο και ξαφνικά συνειδητοποιούμε τι σημαίνει κριτική σκέψη.
Έχεις την ελευθερία μόνος σου και πρέπει να κάτσεις μόνος σου να κάτσεις να σκεφτείς. Όταν παίρνεις ένα βιβλίο 500 σελίδες, τι πρέπει να μάθεις από αυτές τις 500 σελίδες που θα σου μείνει και που θα δώσεις σε εξετάσεις. Εδώ βέβαια πάλι έχεις εξετάσεις να περάσεις, αλλά το θέμα είναι ότι ό,τι και πρέπει να κάνεις ένα ξεχωρισμό στις πληροφορίες που θα εκλάβεις. Μέσα από ένα βιβλίο, μέσα από ένα μάθημα που θα δώσεις. Φοιτητικές παρατάξεις. Δηλαδή, τι άλλο να πω, εκεί που λες ότι ας πούμε το πανεπιστήμιο σου αφήνει μια ελευθερία να δημιουργήσεις κριτική σκέψη γιατί σου έχει κάνει το μυαλό πουρέ με τις πανελλήνιες, έχουμε τις φοιτητικές παρατάξεις και έρχονται εσύ εκεί που είσαι πάνω σε μια, έστω ας πούμε μια ηλικία, μια τελευταία ίστατη προσπάθεια να επεκτείνεις λίγο το μυαλό σου και έρχονται οι φοιτητικές παρατάξεις και τι κάνουμε, αρχίζουμε, κάνουμε τα ίδια ό,τι γίνεται στη Βουλή. Έχουμε φοιτητές οι οποίοι παίρνουν θέματα λόγω συγκεκριμένης πολιτικής προτίμησης. Πάμε σε χορούς, οι χοροί, άντε να το δεχτώ, πάει και έρχεται. Αλλά γιατί πρέπει να έχουμε τα κόμματα στο πανεπιστήμιο. Να τα βάλουμε και στο σχολείο ρε παιδιά, τι 15 μελές, να κάνουμε τέτοιο, ποιος, να κάνουμε παρατάξεις και στο τέτοιο. Πάσου και δάπνου του φουκού ας πούμε και πόρωση. Είστε, είμαστε μαλάκες. Είμαστε, τι το ρωτάω, είμαστε. Είναι δυνατόν. Να, φοιτητικές παρατάξεις ρε παιδιά στα πανεπιστήμια. Πού ακούστηκαν αυτά τα πράγματα, να πούμε. Πρέπει κάποια στιγμή να τα καταλάβουμε όλα αυτά. Τα λέμε εδώ και πολλές δεκαετίες, δεν κάνουμε όμως τίποτα. Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να τα διεκδικήσουμε όλα αυτά. Αν θέλουμε να αλλάξουμε, ξαναλέω, όταν κάνεις τις ίδιες κινήσεις θα πάρεις τα ίδια αποτελέσματα. Και επιτέλους, δεν χρειαζόμαστε πανελλήνιες και εκεί να έχουμε ένα διάβλητο σύστημα με θέματα που και εκεί δεν έχουμε, έχουν βγει κατά καιρούς διάφορα, αλλά ας πούμε ότι έχουμε ένα σύστημα το οποίο δεν κοιτάει όνομα, δεν κοιτάει από πού είσαι, σχολείο, τίποτα. Ας το κάνουμε αυτό στα πανεπιστήμια. Εκεί αξίζει τελικά να υπάρχει μια... να είναι αδιάβλητα τα αποτελέσματα. Να είναι αδιάβλητες οι εξετάσεις. Εκεί αξίζει τελικά, ρε παιδιά. Στο πανεπιστήμιο είναι η ουσία. Να μπορείς να μπαίνεις στο πανεπιστήμιο και στα τεχνολογικά ιδρύματα έτσι. Να μην κάνεις αυτό τον αγώνα δρόμου, να μην πληρώνεις φροντιστήρια. Άμα σταματήσουν να υπάρχουν και αυτά τα φροντιστήρια, μετά σταματάμε και τις ξένες γλώσσες και ξαφνικά οι ξένες γλώσσες μπορούν να περάσουν στο σχολείο και να έχεις την επιλογή να μαθαίνεις μια ξένη γλώσσα στο σχολείο. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό γιατί αυτά μας ακούγονται υπερβολικά. Έχουμε και το κακό της πανεπιστήμια, έχουμε ανθρώπους που οι οποίοι είναι καθηγητές πανεπιστημίου και δεν ασχολούνται με το αντικείμενό τους. Καθηγητής πανεπιστημίου δεν μπει μέσα να κάνει ένα μάθημα. Υποτίθεται ότι έχεις δίψανα στο να προσφέρεις γνώση και έχουμε μέσα καθηγητές πανεπιστημίου στα ελληνικά πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή που δεν έχουν γράψει τίποτα πέρα από τη διατριβή τους για να γίνουν καθηγητές. Αυτό. Πρέπει να καταργηθούν οι πανελλήνιες. Πρέπει να γίνουν αδιάβλητα τα αποτελέσματα να μπορείς να μπαίνεις σε όποια σχολή θες. Δεν ξέρω, κάπως πρέπει να το κάνουμε. Γίνεται στην παιδεία. Στην παιδεία συνεχίζουμε να έχουμε διαφθορά. Είναι ακριβώς όπως τα ιδιωτικά ιατρία, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι κάνουμε, πληρώνουμε φροντιστήρια για να μάθουμε ξένη γλώσσα, πληρώνουμε στο λύκειο για να δώσουμε πανελλήνιες. Δεν διεκδικούμε αυτά να γίνουν μέρος του εκπαιδευτικού μας συστήματος ώστε να μπορέσουμε να έχουμε την παιδεία να είναι όλα μέσα στο σχολείο και να μην έχουμε την παραπαιδεία όπως λέγεται. Αυτή τη στιγμή άμα καταργηθούν τα φροντιστήρια, δεν μιλάω για τις ξένες γλώσσες, μιλάω πιο πολύ για τα φροντιστήρια που υπάρχουν καθ' όλη τη διάρκεια των μαθητικών ετών, άμα καταργηθούν αυτά, παιδιά, αύριο μπορούν να καταργηθούν οι πανελλήνιες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είπαμε, η παιδεία για μένα είναι η κριτική σκέψη. Συγγνώμη, τώρα ξέρω ότι θα βλέπουν πολλοί καθηγητές και δάσκαλοι και θα είναι λίγο τρελαμένοι. Έχουμε ανθρώπους που κάνουν ιδιωτικά, που κάνουν ιδιαίτερα ας πούμε, και δεν κόβουν ούτε καν αποδείξεις. Τι λέτε ρε, το έχουμε ξεφτυλίσει ως εκεί που δεν πάει. Αν δεν είναι διαφθορά αυτό, τότε τι είναι ρε παιδιά. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους και ας πούμε την αλήθεια στον εαυτό μας. Είναι δυνατόν, καταλαβαίνω ότι μιλάμε για παιδεία. Πώς μετά να πούμε θα βγει κάποιος πολίτης με κριτική σκέψη, να έχει παιδεία και να πάει σε όλα αυτά, να πάει κόντρα σε όλα αυτά που έμαθε και να τα αλλάξει.
Καταλαβαίνετε γιατί η παιδεία είναι τόσο σημαντική. Είναι δυνατόν να έχουμε φροντιστήρια, να τα πληρώνουμε αδρά και σκέψου εσύ ρε καθηγητή, με βλέπεις και δεν είσαι διορισμένος ας πούμε. Αυτά τα λεφτά που παίρνεις για να έχεις ένα φροντιστήριο και να το λειτουργείς, άμα πηγαίναν στην παιδεία θα ήσουν διορισμένος. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Έχουμε τόσες ελλείψεις στην παιδεία και εμείς προτιμάμε να πληρώνουμε φροντιστήρια. Ε, μπράβο μας. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας, ρε φίλε. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Και μιας και ανέφερα, ας πούμε, και το δίπλωμα οδήγησης, δηλαδή, και δεν το ανέφερα πριν στην οδήγηση, αυτό, δηλαδή και το δίπλωμα ήταν αυτό. Πάνε κάνω πιστογονία. Ποια πιστογονία, ρε. Θα μου χρησιμοποιήσει ποτέ πουθενά πιστογονία. Βάλε με να οδηγήσω με χιόνι, βάλε με να οδηγήσω με βροχή. Βάλε με να μάθω να οδηγάω, όχι να πάω να κάνω πιστογονία. Να μην μιλήσω και για το λάδωμα που πέφτει εκεί πέρα, έτσι. Που υπάρχει κόσμος που δεν ξέρει να οδηγάει. Αυτό, πληρώνουμε. Πληρώνουμε πραγματικά. Πληρώνουμε, λαδώνουμε. Για να μην παιδευτούμε να πάρουμε δίπλωμα. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Για κάτι που αφορά τη ζωή μας. Αυτό, ένας αγώνας δρόμου. Η ελληνική παιδεία είναι απλά ένας αγώνας δρόμου. Αυτό, πας ένα... Περνάς ένα λύκειο το οποίο διαβάζει συνέχεια, χάνεις το χρόνο σου, ξενυχτάς με φροντιστήρια και χίλιες δυο παπαριές και μαλακίες και τελικά τι σου μένει από όλα αυτά. Ο Vitius in terra podica exulat. Το σύστημα αυτό δημιουργεί ρε παιδιά και τους αυριανούς πολίτες, δηλαδή πόσο μυαλό θέλει. Δύο πράγματα είναι για μένα να πούμε σε αυτή τη... σε μια χώρα, το σχολείο και η οικογένεια. Το σχολείο και η οικογένεια. Δηλαδή, άμα δεν ποντάρουμε και στο σχολείο, γιόλο, γιόλο πραγματικά. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, δεν ξέρω πραγματικά τι άλλο να πω. Πρέπει να βρούμε εξέλιξη. Άμα φτάσουμε κάποια στιγμή να θέλουν τα παιδιά να πηγαίνουν ευχάριστα στο σχολείο και να μην λένε πότε θα έχουμε κενό, θα έχουμε καταφέρει πάρα πολλά. Ναι, σαφώς. Αυτή τη στιγμή, εγώ αυτό που έχω καταλάβει στην Ελλάδα είναι ότι αν υπάρξει ένας ηγέτης που πραγματικά θέλει να στρώσει αυτή τη χώρα, δεν θα τον γουστάρει κανείς. Δεν θα τον γουστάρει κανείς, ρε παιδιά, με όλα αυτά που πρέπει να γίνουν. Πόσα πράγματα να αλλάξει και σε πόσα να πας κόντρα. Είναι και ότι. Και εν τέλει, είναι η άποψή μου ότι ακόμα και ο λαός δεν είναι έτοιμος να ακούσει αλήθειες. Σας λέω, είμαι σίγουρος ότι τώρα αν βλέπουν καθηγητές θα έχουν αφρίσει και θα είναι έτοιμοι, ας πούμε, να μου την πούνε. Και να δεχτώ ότι ο άλλος δεν είναι διορισμένος και ανοίγει ένα φροντιστήριο γιατί βλέπει ότι δεν θα διοριστεί ποτέ. Τέλος πάντων, δεν παλεύει για να στρώσει το σύστημα, παλεύει για να στρώσει, πάει με τον εύκολο τρόπο. Αλλά άντε στο δίνω αυτό γιατί τουλάχιστον δημιούργησες κάτι, ρε φίλε, δικό σου. Στο δίνω αυτό το πράγμα. Εκεί που, δηλαδή, έχουμε καθηγητές που δουλεύουν στο σχολείο και έχουν και φροντιστήριο, ρε φίλε. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, ρε παιδιά. Πρέπει κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουμε και να δούμε το μέλλον. Το μέλλον αυτή τη στιγμή είναι ότι πρέπει όσοι είναι ψηλό σε μια καλή οικονομική κατάσταση ή έχουν ένα καλό εισόδημα, να κάνουν λίγο πίσω. Πρέπει όλοι κάποια στιγμή να βρουν δουλειά. Δεν μπορεί ο άλλος να έχει δύο και τρεις δουλειές. Επειδή μπορεί απλά. Να ήμασταν καλύτερα τα πράγματα αν έλεγαν ναι, να το κάνουμε ναι. Πραγματικά θέλει κάποιος να δουλεύει, να το κάνει, ρε παιδί μου. Και στη ηλικία, αν θέλετε τόσο πολύ να προσφέρετε, να κάνετε καμιά εθελοντική δουλειά, ρε παιδιά. Δεν έγινε τίποτα. Μην κοιτάμε μόνο πώς θα βγάλουμε λεφτά. Εντάξει, ας κάνουμε και μια εθελοντική δουλειά. Τόσα πολλά πράγματα γίνονται σε αυτή τη χώρα. Ας κάνουμε και αυτό. Δεν κακό. Και καταλήγω τελικά πώς θα κάνουμε. Πώς θα γίνει τελικά η κριτική σκέψη. Πώς θα δημιουργήσει κριτική σκέψη έναν πολίτη, ώστε να το καταφέρει να τα δει όλα αυτά. Α. Που σας ανέφερα πριν, σχολείο και οικογένεια. Η ελληνική οικογένεια ζει σε μια διαρκή παθογένεια. Είμαστε μια γενιά που οι γονείς μας πιάσαν λεφτά, οι περισσότεροι δεν είχαν την παιδεία να διαχειριστούν αυτά τα λεφτά και δημιούργησαν μια γενιά η οποία είναι ευνοχισμένη και δεν μπορεί να πάρει τη ζωή στα χέρια της. Όταν λοιπόν φεύγεις από το σπίτι για να σπουδάσεις 17-18 χρονών και είσαι τρεις φορές την ημέρα με τη μητέρα στο τηλέφωνο και τα ταπεράκια
από την πόλη που είσαι ή σου μαγειρεύει και σου πλένει ρούχα και όλα αυτά, υπεύθυνος πολίτης δεν θα γίνεις ποτέ. Όταν ξέρεις ότι ο γονιός θα σου πάρει το σπίτι, δεν θα διεκδικήσεις να βρεις δουλειά για να πάρεις το σπίτι. Και ερχόμαστε λοιπόν στο συνδετικό κρίκο όλων των προηγουμένων. Γιατί λοιπόν ο Έλληνας έχει φτάσει εκεί που έφτασε? Γιατί πολύ απλά ο Έλληνας, όσο και να θέλει να δείχνει ότι είναι φιλικός, ζει στο μικρό κοσμό του. Ο μικρό κοσμός του είναι η οικογένειά του και οι φίλοι του. Όταν λοιπόν έχεις μεγαλώσει με γονιούς που σου λένε ότι είσαι ξεχωριστός, όταν από το σχολείο σου λένε ότι είσαι ξεχωριστός λόγω ιστορίας, ξαφνικά θες να ξεχωρίσεις από όλους. Άρα δεν μπορείς να ακούσεις τον άλλον. Άρα δεν σε ενδιαφέρει το τι γίνεται γύρω σου. Και ας ξεκινήσουμε τώρα να δούμε πώς δένονται όλα. Δεν πληρώνεις τους φόρους σου, γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις ότι οι φόροι που πληρώνεις πάνε και στο γείτονά σου. Πάνε και στο συνάνθρωπό σου. Πάνε στην ίδια τη χώρα. Μπορείς να μένεις Κρήτη, αλλά θα πληρώνεις και τη Θεσσαλονίκη. Έτσι δεν πάνε αυτά? Αλλά εμείς δεν μπορούμε να σεβαστούμε το πέρα από τη μύτη μας. Όταν βγαίνεις λοιπόν να οδηγήσεις, αισθάνεσαι ότι ο δρόμος σου ανήκει. Γιατί δεν μπορείς να δεις πέρα από το μικρό κοσμό σου. Αν ξέρατε ότι οδηγάτε στο δρόμο και ήτανε το παιδί σας σε ένα άλλο αμάξι, η μάνα σας, ο πατέρας σας σε ένα άλλο, θα πηγαίνατε με 200-250? Θα κάνατε αγώνες δρόμου? Καταλήγω λοιπόν σε αυτό που είπα εξ αρχής. Μας λείπει κοινωνική συνοχή σαν κράτος. Και αυτό δυστυχώς ξεκινάει από την οικογένεια, γιατί έχουμε μεγαλώσει με την νοοτροπία να είμαστε δεμένοι με την οικογένεια και να μην φεύγουμε ποτέ μέσα από αυτήν. Για μένα προσωπικά, αν θέλετε να μιλήσω έτσι και λίγο στο προσωπικό, δεν μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχουν σήμερα άτομα στην Ελλάδα που συντηρούνται από τους γονείς τους και έχουν δική τους οικογένεια. Εγώ θα ντρεπόμουν να κάνω κάτι τέτοιο, γι' αυτό και έφυγα εξωτερικό. Και πάλι ξαναλέω, ένας άλλος άνθρωπος είναι διαφορετικός, αλλά αυτός ο ευνουχισμός που υπάρχει δεν μπορεί να προσφέρει κάτι καλό. Ανέφερα πριν για το πανεπιστήμιο. Όταν λοιπόν μαθαίνεις να φεύγεις από το σπίτι σου και να μην παίρνεις τη ζωή στα χέρια σου, να βγάζεις τα δικά σου λεφτά, να διεκδικήσεις το σπίτι που θα θες να αγοράσεις αύριο και τα έχεις όλα έτοιμα από τους γονείς σου, δεν θα γίνεις ποτέ υπεύθυνος πολίτης. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνεις υπεύθυνος πολίτης. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί το κράτος είμαστε κι εμείς? Γιατί είμαστε μέρος αυτής της κοινωνίας. Είμαστε μέρος του κράτους. Έχεις λοιπόν την Ελληνίδα μάνα, που πολλές φορές είναι και ο πατέρας σε μια οικογένεια, ο οποίος κοιτάζει να έχει τα παιδιά από δίπλα, κοιτάζει να μην του δίνει, να μην τα δίνει όθηση, να μην τα δίνει το δικαίωμα να εξελιχθούν, γιατί θέλει, κοιτάει τον εαυτούλη του. Αυτό είναι παθογένεια. Δεν θέλω να ακούω το άλλο άκρο που λέει τα παιδιά τα πετάνε στο εξωτερικό από το σπίτι. Αυτό δεν ισχύει. Μη σας πω ότι είναι έτσι χτισμένη η νοοτροπία προς αυτές τις χώρες που τα παιδιά θέλουν να φύγουν από μόνα τους από το σπίτι για να κάνουν τη δική τους ζωή πλέον. Ξέρω ότι έχω ανοίξει πάρα πολλά τώρα και θα μπορούσα... Δηλαδή αυτό είναι κάτι που θα πραγματικά... Δηλαδή, δεν ξέρω, θα μπορούσε να είναι ένα ξεχωριστό βίντεο από μόνο του. Έχω να πω πάρα πολλά πράγματα. Είναι το πώς έχω αντιληφθεί την ελληνική κοινωνία. Είναι το πώς έχω γνωρίσει άτομα που είχαν περάσει τα 18 και είχαν ακόμα απαγόρευση από το σπίτι στο πότε θα γυρίσουν, ας πούμε. Και όταν λέμε το πότε θα γυρίσουμε, μιλάμε να βγαίνεις για ένα καφέ και να σου λέει έλα 10, ας πούμε, σπίτι. Σε άτομα
Και πολλοί, μπορεί κάποιοι που βλέπετε το βίντεο αυτή τη στιγμή να έχετε τέτοιους γονείς. Μπορεί να έχετε γονείς που σας εκβιάζουν συναισθηματικά. Πάρα πολλά πράγματα. Εδώ πρέπει να πω κάτι. Πολύ σημαντικό. Κατά τη δική μου πάντα οπτική. Οι γονείς μας είναι άνθρωποι. Έχουν κάνει λάθη. Το θέμα είναι να μάθουν και οι ίδιοι από τα λάθη τους και να μάθουμε και εμείς από τα λάθη τους. Και να κρατήσουμε το σωστά. Γι' αυτό, και αυτό είναι κάτι που δυστυχώς πέρασε από την Εκκλησία. Αλλά άμα το δούμε και στο μετέπειτα, όταν μαθαίνεις να μην κάνεις κριτική, δεν κάνεις κριτική και σε πιο ανώτερα πράγματα. Όπως είναι η εξουσία, όπως είναι το κράτος. Είμαστε μια γενιά, θα μιλήσω για τους 30+, που είμαστε πολύ κακομαθημένοι. Είμαστε τελευταία γενιά, θέλω να πιστεύω, που κρατήσαμε πολύ από το Greek Dream. Θέλω να πιστεύω ότι από εδώ και πέρα τα παιδιά, και από αυτά που βλέπω είμαι πολύ αισιόδοξος, δεν θα το έχουν αυτό. Βέβαια, ουσιαστικά τυπικά ευθυνόμαστε εμείς γι' αυτό, αλλά είμαστε και η πρώτη γενιά που έκανε την αυτοκριτική της. Δεν είμαι και της άποψης να φτάσουμε στο άλλο άκρο και κόφτα από τους γονείς και τέτοια, γιατί πολλοί θα το σκέφτεσαι αυτό το πράγμα και πολλοί είμαι σίγουρος ότι θα θέλουν να το γράψετε στα σχόλια. Αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι πρέπει να χτίσουμε και να βάλουμε τη ζωή στα χέρια μας. Αν θέλουμε αυτή η χώρα να ξαναπάει μπροστά, πρέπει να γίνουμε υπεύθυνοι πολίτες. Όταν έχεις τη μανούλα, ζακετούλα, από πίσω και τι να σου κάνω φαΐ γιώκα μου και είσαι 35 και δεν μπορείς να πας να δουλέψεις, και να πω και κάτι εδώ, ότι δεν είναι ότι δεν υπάρχουν δουλειές στην Ελλάδα, είναι και αυτό μέσα στο γονιό μας που μας πέρασε. Έχει περάσει από τους γονείς μας, θα πας εσύ να δουλέψεις σερβιτόρος, θα πας εσύ να δουλέψεις ταβέρνα. Ναι, να πας. Δεν κατάλαβα γιατί. Δεν πρέπει να δεις πώς βγαίνουν τα λεφτά. Δεν πρέπει να δει κάποιος πώς βγαίνουν τα λεφτά, ρε παιδιά. Σας ρωτάω. Μάθαμε μόνο να τρώμε. Έτσι λοιπόν έχουμε καταντήσει να έχουμε ακόμα το μετεφιλιακό κλίμα για να δείτε πόσο αργά εξελίσσεται η ελληνική κοινωνία. Εμείς ακόμα μιλάμε για εμφύλιο, για κάτι που έγινε πριν 60 χρόνια. 60. Τέλος πάντων, για κάτι που έγινε πάνω από μισό αιώνα πριν. Και μιλάμε ακόμα για εμφύλιο. Φανταστείτε πόσο αργά μεγαλώνει, πόσο αργά εξελίσσεται η ελληνική κοινωνία λόγω της οικογένειας. Γιατί υπάρχει αυτό το δέσιμο, Και έχουμε παιδιά σήμερα που έχουν καταλήξει αυτό το πράγμα. Και ακόμα μιλάμε για εμφύλιο μετά από τόσες δεκαετίες. Συνεχίζω λοιπόν σε αυτό που έκανα τη μεγάλη την παρένθεση. Υπάρχουν ακόμα άτομα που κάνουν οικογένεια και στηρίζονται στους γονείς τους. Και ακούω εγώ τώρα ατάκες του στυλ. Εντάξει, δεν έχει δουλειές και δεν κάνει. Άμα δεν έχεις δουλειές, φίλε μου, δεν κάνεις οικογένεια. Βρίσκεις λύση. Αν δεν μπορείς να σταθείς μόνος σου στα πόδια σου, μην προχωράς. Μην προχωράς. Αυτό είναι παθογένεια. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε και δεν μας νοιάζει ο γείτονάς μας, δεν μας νοιάζει ο κάτοικος της άλλης πόλης, δεν μας νοιάζει γενικά το σύνολο της Ελλάδας. Γιατί είμαστε κλεισμένοι σε αυτό το μικρό κοσμό μας. Στο μικρό κοσμό της οικογένειας και των φίλων μας. Και έτσι ανεχόμαστε, ας πούμε, και κόσμο που είναι συγγενείς μας και δημιουργούνται πάρα πολλά. Ξέρω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι που λέω, αλλά είναι ο συνδετικός κύρκος όλων των προηγουμένων. Από εκεί ξεκινάμε στο κατά πόσο σεβόμαστε το διπλανό μας. Είπα πολλά. Το βίντεο λογικά θα είναι μεγάλο. Ελπίζω να το παρακολουθήσατε ολόκληρο. Είναι ένα βίντεο που νομίζω πρέπει να διαδοθεί. Πρέπει να το δει κόσμος. Με ενδιαφέρει και πάρα πολύ άποψη όλων όσων παρακολουθήσατε το βίντεο. Γράψτε τα σχόλια. Σας έδωσα τη δική μου οπτική πάνω στο θέμα της Ελλάδας. Στο γιατί νομίζω έχουμε πρόβλημα σαν χώρα. Τι έχει δημιουργηθεί μέσα σε αυτούς τους δύο αιώνες
της ίδρυσης του νέου κράτους της Ελλάδας. Θα ήθελα πραγματικά να ακούσω λογικά επιχειρήματα, θα ήθελα πάρα πολύ να δω την άποψή σας. Εδώ θέλω να σας πω και επίσης κάτι άλλο, όσοι θέλετε πληροφορίες για Ολλανδία ή θέλετε οτιδήποτε να ρωτήσετε για προς τα εδώ, ρωτήστε ελεύθερα, θα μπορώ να κάνω κάποια στιγμή και ένα βιντεάκι γι' αυτό. Αλλά επίσης δεν θα ήθελα, επειδή έκανα μερικές συγκρίσεις μέσα στο βίντεο με την Ολλανδία και με κάποιες άλλες χώρες με το που βλέπουμε τι συμβαίνουν, δεν το έκανα για να μειώσω καταστάσεις. Θεωρώ ότι είμαστε ένας λαός που έχει πολλά πράγματα να δώσει. Το έχω πει και σε άλλο βίντεο μου αυτό. Πρέπει να εξελιχθούμε σαν κοινωνία. Δεν γίνεται. Πρέπει... Είμαστε αργοκίνητη κοινωνία. Πρέπει να εξελιχθούμε. Πρέπει να προλάβουμε. Υπήρξε πρώτα, ρε παιδί μου, υπήρξε ο Σκαραβαίος και μετά έφτασα, μετά από δουλειά, φτάσαμε στην καλή Μεσεντές. Ο Έλληνας κατευθείαν από το Γαϊδούρι ήθελε να πάει στη Μεσεντές. Δεν πήγε στα ενδιάμεσα μοντέλα. Ευχαριστώ τον Κυριάκο για αυτή την έκφραση. Και θα κλείσω λέγοντας ότι αυτό, να είμαστε αισιόδοξοι, όλα θα πάνε καλά. Τα νέα τα παιδιά, εγώ τα πιστεύω πάρα πολύ. Και να μην φοβόμαστε να αντικρίσουμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη. Είναι δύσκολο, αλλά αξίζει. Μέχρι την επόμενη φορά, κάντε ένα subscribe αν σας άρεσε το βίντεο. Και μέχρι την επόμενη φορά, yo my bitches!